Παγώνουν τώρα οι διαδικασίες πληστηριασμού για την ενωμένη κλωστοϊφαντουργία το επόμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με τον κύριο Φραμπουράρη, είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση θα σταθεί αρρωγό στην προσπάθεια των εργαζομένων να ξαναλειτουργήσει η ενωμένη κλωστοϊφαντουργία και η βασιλική μαχαίρα. Θα μας πει περισσότερα, Βασιλική. Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Έτσι ακριβώς είναι, σταματούν τις επόμενες μέρες οι πληστηριασμοί στην Ενωμένη Κλωστοϊφαντουργία με τροπολογία που θα καταθέσει άμεσα η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο γραφείο του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη με τους πρώην εργαζομένους της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας από Κομωτινή και Νάουσα. Στα θετικά καταγράφεται πως ο κύριος Φλαμπουράρης και ο Υπουργός Επικρατείας Τέρενς Κουίκ, που ήταν παρόν στη συνάντηση, ήταν ενήμεροι για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των εργαζομένων και ότι η στήριξη της κυβέρνησης είναι πλήρης για το συγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με αυτό, οι εργαζόμενοι κεφαλαιοποιούν τα χρήματα που έχουν να λαμβάνουν και τα τοποθετούν στην εταιρεία προκειμένου να επαναλειτουργήσει. Το ίδιο ζητούν να κάνουν και οι άλλοι δύο πιστωτές, τράπεζες και δημόσιο. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, το μέλος των εργαζομένων, Γιώργος Τσουγκρανάς, σημείωσε πως το επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση μιας διευθυντικής ομάδας εργασίας, η οποία θα τρέξει τα θέματα του σχεδίου αναδιάρθρωσης και το άμεσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά βήματα επιτυχίας και αποτελεσμάτων δουλειάς. Αν δεν γίνει αυτό, τους επόμενους 6 μήνες θα επιστρέψουμε και πάλι στην αρχή, σημείωσε ο κ. Τσουγκρανάς, ο οποίος και εξήρε την αυτοπρόσωπη παρουσία των φορέων της Ημαθίας, καθώς η υποστήριξη των φορέων της Ροδόπης περιορίστηκε στα έγγραφα. Χριστίνα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ.